Στείνοντας σύμβουλο της εταιρείας, τον κύριο Πασχάλη Τεμεκενίδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, κύριε Τεμεκενίδη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πολύ σημαντικά νομίζω τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη, καθώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι 600 καταναλωτές ήταν αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στο νομό από 2 έως 4 του Ιούνιου του 2020 και τα ευρήματα έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό. Δηλαδή εμπολής, επί της ουσίας ανησυχούμε όχι τόσο για τον κορονοϊό, όσο για το τι μέλη γενέστε στο πορτοφόλι μας, έτσι. Ναι, αυτό ήταν κάτι βέβαια που ήταν αναμενόμενο, ήταν λογικό και αναμενόμενο, δηλαδή όσο φεύγει από το πρώτο πλάνο το υγειονομικό θέμα και όσο χαλαρώνουν τα μέτρα και έρχεται και μια αίσθηση, εγκαθίσταται μια αίσθηση σχετικής ασφάλειας σε σχέση με τα θέματα υγείας, ήταν λογικό ότι το ενδιαφέρον θα μετατοπίζονταν προς το οικονομικό σκέλος των συνοπειών της κρίσης και αυτό φαίνεται να συμβαίνει όντως. Ουσιαστικά πλέον δεν ανησυχούμε τόσο πολύ για την υγεία μας ή για την υγεία των δικών μας. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμα ανησυχία στον πληθυσμό. Σαφώς. Προφανώς υπάρχει, είναι όμως μειωμένη και μάλιστα σημαντικά μειωμένη, ενώ εκείνο που δεν φαίνεται να μειώνεται ή τουλάχιστον να αποκλιμακώνεται σημαντικά είναι η ανησυχία για την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης. Εκεί τα πράγματα ακόμα είναι ιδιαίτερα έτσι έντονα, ο κόσμος ανησυχεί. Βλέπει μπροστά πλέον τις συνέπειες, βλέπει να έρχονται τις συνέπειες από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία και συνεπώς εκεί το επίπεδο της ανησυχίας εξακολουθεί να είναι υψηλό. Μιας και αυτή η έρευνα έγινε για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, είναι λογικό ο κόσμος, ο εμπορικός και ο βιομηχανικός κόσμος της πόλης να ανησυχεί, γιατί βλέπει ότι οι πολίτες δεν έχουν επιστρέψει σε αυτή την κανονικότητα, την επιθυμητή, κύριε Τεμεκενίδη, είναι έτσι? Όχι, θα σας δώσω δύο χαρακτηριστικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι στο ερώτημα αν θεωρούν ότι έχει επηρεαστεί η κοινωνική του ζωή και συμπεριφορά τους περιορισμούς, μόνο το 17% δηλώνει ότι δεν έχει επηρεαστεί η κοινωνική του ζωή, δηλαδή λιγότερο από 1 στους 5. Βέβαια. Η πλειοψηφία 6 στους 10 δηλώνουν ότι είναι αρκετά πιο προσεκτική και επιφυλακτική στις κοινωνικές επαφές, ενώ υπάρχει και ένα 24%, δηλαδή 1 στους 4, που συνεχίζουν ακόμα και τώρα να αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές και δηλώνουν ότι θα το κάνουν και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σε σχέση με την αγορά, θα πρέπει, αυτό που προκαλεί ανησυχία, όπως είπατε, είναι ότι οι ίδιοι πλέον δηλώνουν σε ποσοστό 66% ότι έχουν μειωθεί οι επισκέψεις στην αγορά και στα εμπορικά καταστήματα σε σχέση με την περίοδο πριν την πανδημία. Μάλιστα. Προβλέπουν μάλιστα ότι και σε ποσοστά που κυμαίνονται από 40 έως 50%, δηλαδή περίπου οι μισοί καταναλωτές, προβλέπουν ότι οι αγορές τους, οι δαπάνες τους για μια σειρά από κατηγορίες προϊόντων το επόμενο διάστημα θα μειωθούν σε σχέση με την περίοδο προ της κρίσης. Τι είδους προϊόντα, κύριε Τεμεκενίδη, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, το έχετε αποκρυπτογραφήσει αυτό, τι προϊόντα? Κοιτάξτε, το ισχυρότερο χτύπημα από ό,τι φαίνεται το έχουν δεχτεί τα προϊόντα ένδυσης υπόδησης και οι σημαντικές αγορές, δηλαδή αυτοκίνητα, έπιπλα, αγορές δηλαδή που απαιτούν σημαντική δαπάνη. Κόστος, ναι. Αυτές έχουν ανακοπεί γιατί υπάρχει μια βεβαιότητα για το οικονομικό μέλλον, για τα έσοδα του νοικοκυριού και συνεπώς ο κόσμος είναι αυτό που λέμε μαζεμένος ως προς τις δαπάνες αυτές. Και για τα προϊόντα τεχνολογίας σε μικρότερο βέβαια βαθμό. Εδώ, αν θέλετε, βοηθάει η φύση αυτής της κρίσης, όπου τα προϊόντα τεχνολογίας πολλές φορές έχουν γίνει και ήδη πρώτης ανάγκης που δεν προκειμένου κάποιος να ανταπεξέλθει. Να επικοινωνήσει, να ανταπεξέλθει ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εκείνα που δεν έχουν επηρεαστεί και δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου είναι τα τρόφιμα. Και τα βασικά ήδη πρώτης ανάγκης. Εκεί η δαπάνη εξακολουθεί να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Για διακοπές θα πέσει ο βολός του Έλληνα. Νομίζω ότι στο πλαίσιο της γενικότερης επιφύλαξης εντάσσεται και αυτό. Ναι, το ρωτάω γιατί ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το δούμε να ξαναζωντανεύει, να ξαναπαίρνει μπροστά, έτσι, γι' αυτό το ρωτάω. Είναι έτσι, κύριε Δαμιανίδη. Απλά το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, ότι εδώ, ειδικά στο θέμα του τουρισμού, εδώ οι δύο αυτοί παράγοντες, ο υγειονομικός και ο οικονομικός, συνδράμουν σε αρνητική κατεύθυνση. Γιατί υπάρχει και ένας φόβος για το πώς θα κάνω διακοπές, πώς θα πάω σε ένα κατάλημα, θα είμαι ασφαλής. Άρα υπάρχει ο φόβος της υγείας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η επιφύλαξη για τις δαπάνες. Συνεπώς, ειδικά στο θέμα των διακοπών, ειδικά στο θέμα του τουρισμού, ειδικά στο θέμα της χρήσης καταλυμάτων, και όπως καταλαβαίνετε, πέρα από το οικονομικό, εκεί ενισχύεται ακόμη περισσότερο η επιφύλαξη και από φόβους που έχουν να κάνουν με την υγεία. Συνεπώς, η τήρηση των πρωτοκόλων και η αίσθηση που θα δημιουργηθεί στον πληθυσμό ότι τηρούνται
στα τουριστικά καταλήματα σωστά οι προδιαγραφές και τα πρωτόκολλα, ναι, θα είναι πολύ σημαντική προκειμένου να ανοίξει αυτή η αγορά σταδιακά. Μάλιστα. Κύριε Τεμεκενίδη, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σήμερα στον Focus FM. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν για την έρευνα και για το τι είναι αυτό το οποίο ανησυχεί του.